πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Μα γιατί δεν απαντάνε? Τα κινητά τους τα έχουν πάρει μαζί. Ναι. Πού να είναι τώρα? Εάν έφυγαν λίγο πριν έρθουμε, λογικά θα έχουν περάσει τη Λάρισα και θα πηγαίνουν προς Θεσσαλονίκη. Μήπως κοιμούνται? Ναι. Εδώ θέλουν να φύγουν από τη χώρα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Στον ύπνο θα έχουν το μυαλό τους. Μπορεί να κοιμήθηκαν εκεί που οδηγούσαν. Μα τότε θα τράκαρα. Παναγία μου! Ηρέμησε, παιδί μου. Και σε βρέγω, Σούζα! Τι λες? Κανείς δεν τράκαρε, παιδιά. Μια χαρά είναι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ειδήσεις σε τίτλους. Τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Λάρισας Θεσσαλονίκης. Θεέ μου. Αργείς πολύ ακόμα? Δεν ξέρω. Να ξυπνήσω την Κέτη να σε βοηθήσει? Όχι, άστην. Όλη νύχτα μου μιλούσε για να μείνω ξύπνια. Δίκιο έχεις. Εσύ γιατί δεν βοηθάς? Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Δεν οδηγείς? Οδηγώ κάμπριο, δεν έχει οροφή. Γιατί αυτό στην οροφή χάλασε? Η μηχανή έχει πρόβλημα. Όταν εγώ έλεγα να μην στρίψουμε από την Εθνική, εσύ ήθελες να έρθουμε από τον καρόδρομο. Να τα τώρα. Στην Εθνική μπορεί να μας εντόπιζαν. Ενώ εδώ δεν πρόκειται να μας εντοπίσει ούτε λύκος. Οπότε βάλε με το νου πότε θα φύγουμε. Μάλλον δεν έχει νερό το ψυγείο. Δεν μου λες? Τι είναι αυτό το πράγμα που ψεκάζεσαι συνέχεια? Ενυδατώνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα. Πάρα πολύ καλό. Σκοτώνει τα νεκρά κύτταρα. Τα νεκρά κύτταρα σκοτώνει? Ναι. Δεν έχουν πεθάνει, αφού είναι νεκρά. Δεν ξέρω. Κάτι καλό κάνει πάντως. Καθάδι! Εσύ δεν κοιμάσαι? Μ' αφήνεις? Τέλος πάντων, αυτό το νερό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Το φέρνουν από τη Μαδαγασκάρη. Ωραία. Φέρ' το εδώ. Τι να το κάνεις? Θα το βάλω στο ψυγείο. Είσαι καλά, αφού το αγόρασα 55 ευρώ. Ωραία, ας κάνει τη δουλειά του και δεν με νοιάζει. Αυτό το νερό το αλλιεύουν οι Μαδαγασκαριανοί. Μαλγάση! Αυτή ακόμα και από τον ύπνο της με διορθώνει. Τέλος πάντων, θα κοιμηθείς ναι ή όχι, αποφάσισε. Πάς την αυτή. Λοιπόν, φέρε το μπουκαλάκι. Είσαι στα καλά σου. Δεν το φέρουν αυτό από την άλλη άκρη της γης για να το βάλουμε μέσα στη μηχανή. Σου είπα, είναι από τη Μαδαγασκάρη. Δεν πανάνε και από την Καλαμπάκα, θα σου πάρω εγώ άλλο. Από τη Μαδαγασκάρη? Λύσαξες με τη Μαδαγασκάρη, από εκεί, ναι. Δεν σε πιστεύω. Φέρ' το εδώ, Χριστιανή μου, να πάρει μπρος το αμάξι. Φτάνει που δεν κάνεις τίποτα. Ποιος το είπε αυτό? Τόση ώρα δεν σου μεταφέρω θετική ενέργεια? Να τη χέσω τη θετική ενέργεια. Φέρε εδώ το μπουκαλάκι, θα γίνει της Μαδαγασκάρης εδώ πέρα. Όχι, δεν σκοδίνω. Φέρ' το εδώ, είπα, γιατί αλλιώς θα πας να φέρεις νερό από το ποτάμι. Δεν το δίνω, δεν το δίνω, που να σκάσεις. Καλά, τώρα θα δεις. Πάρτα. Τι είναι αυτά? Να φέρεις νερό. Και γιατί να πάω εγώ να φέρω νερό? Να ψηφίσουμε. Εγώ ψηφίζω εσένα. Κι εγώ εσένα. Οπότε είμαστε ένα-ένα. Κέτη, ποια από τις δύο να πάει στο ποτάμι να φέρει νερό, η Σούλα ή εγώ? Από σένα εξαρτάται, λέγε. Ποια με έβρεξε? Εγώ. Εσύ να πας στο ποτάμι. Thank you.
πολύ. Τι είπες, Σάβα? Τίποτα. Κυρία, κυρία μου! Μην κλαις! Ξαναπάρτε. Δεν μπορεί να είναι αυτές. Αυτές είναι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να έχουν τέτοιο τέλος. Ξαναπάρτε. Μπορεί να μην απαντούν γιατί θέλουν να σβήσουν τελείως τα ίχνη τους. Αν επιμένουμε όμως θα το σηκώσουν. Ακόμα να έρθει η άλλη με τα νερά. Ακόμη. Δεν έχουν σταματήσει να παίρνουν τηλέφωνα, ε. Όπω, πονοκέφαλος με έχει πιάσει. Δεν ήταν ύπνος αυτός. Δεν θα τους είπες άμα ότι φύγαμε. Προφανώς. Και παίρνουν για να μας αλλάξουν γνώμη. Και καλά οι άλλοι. Αλλά το δικό μου το καταραμένο δεν φτάνει που με κάρφωσε. Έχει το θράσος να με παίρνει και τηλέφωνο. Έτσι μου έρχεται να γυρίσω πίσω, να πάω να το πνίξω και να ξαναφύγω μετά. Μήπως να απαντήσουμε. Μπορεί να μας εντοπίσουν. Χώρια που μπορεί να έχει ήδη πλεχτεί αστυνομία. Εγώ γι' αυτό είπα να βγούμε από την Εθνική. Μέχρι να φύγουμε από τη χώρα δεν πρέπει να μας δει κανένα μάτι. Να μην ξέρει κανείς που κατευθυνόμαστε, να σβήσουμε κάθε ίχνος. Τι είναι αυτό? Κορίτσια! Ερχόμαστε! Είναι που θα σβήναμε κάθε ίχνος. Εδώ είμαστε, δεν ήταν πολύ μακριά. Δεν σας κούρασα. Όχι, κυρία Μεγάλη, μόνο. Να είστε καλά. Κορίτσια, να σας συστήσω. Από εδώ με τη Μόθε. Κυριακός. Κυριακός. Και από εδώ. Στάθης. Η Κέτη και η Σούλα. Αφήστε τα κάτω, μην κουράζεστε. Μπία. Ναι. Τι κάνεις? Τι κάνω? Μου είπατε να πάω να φέρω νερό. Έφερα. Και αυτά τι είναι, κυρίες επί των τιμών? Όχι αυτά. Ψαρεύανε μαζί με τον μπαμπά του στο ποτάμι. Α, σε είδε και ο μπαμπάς. Ναι, ο κύριος Αντώνης. Και επειδή είναι φαν της σειράς, προθυμοποιήθηκαν να με βοηθήσουν. Θα τη σκοτώσω. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να μας δει κανείς. Πότε το είπαμε? Τώρα αυτό λέγαμε. Τώρα το λέγατε δυο σας. Εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν το άκουσα. Το είχαμε συνεννοηθεί από πριν. Ναι. Όχου! Άντε, πάρε τώρα το νερό. Βάλ το μπας και πάρει μπροστά αυτό. Να πάμε να φάμε με τους ανθρώπους και μετά φεύγουμε. Να πάμε να φάμε με ποιους ανθρώπους? Με τον κύριο Αντώνη. Έχει πιάσει κάτι πέστροφες στο ποτάμι. Θα τις κάνει, λέει, στα κάρβουνα. Καλά, χαμός θα γίνει. Όχι στην Τουρκία δεν πρόκειται να φτάσουμε. Αυτή είναι ικανή με το που θα μπούμε στη Θεσσαλονίκη να κατέβει στην παραλία και να μοιράζει αυτόγραφα. Με αγάπη. Με πολύ αγάπη. Να είστε καλά, δεν θα αργήσουμε. Αυτό το είδες? 17 αναπάντητες κλήσεις. Από Σύση, Γιώργο και από το σπίτι του Σάβα. Το ξέρουμε, αλλά είπαμε δεν απαντάμε για να μην μας εντοπίσουν. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ. Τι τις λες τώρα? Τι τις λες, δεν εμείς κρυβόμαστε και αφού μας κλείνει γεύματα. Πας καλά. Δηλαδή νηστικές θα μείνουμε? Παιδί μου, είμαστε φυγάδες, το καταλαβαίνεις? Και επειδή είμαστε φυγάδες, δεν θα είμαστε φαγάδες? Συγγνώμη δηλαδή, οι φυγάδες δεν τρώνε? Ναι, δεν βγάζω άκρη με αυτή τη γυναίκα. Τι είναι αυτό τώρα, έχουμε και μηνύματα? Τι λέει? Γυρίστε πίσω, όλα ok με Βαρτανιάν. Τα τακτοποιήσαμε όλα εμείς, δεν διατρέχεται κανένα κίνδυνο. Σάβας. Σύση. Γιώργος. Χωσέ. Μάκης. Τάμι. Τι ήταν τώρα αυτό? Και στα δικά μας το ίδιο λέει. Μήπως να πάρουμε τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται? Ναι, ναι. Να πάρεις και αν είναι όλα εντάξει να τους πεις το βράδυ να μας περιμένουν. Γιατί το βράδυ? Γιατί τώρα θα πάμε να φάμε με τους ανθρώπους. Έχουν βάλει κάρβουνα. Α, να σας πω. Εγώ θα πάω να φάω. Εσείς άμα θέλετε μην έρθετε. Άμα πια. Για πάρε τώρα το Σάββα να δεις τι έγινε. Ναι. Σάββα, εσύ. Τι? Αλήθεια? Γιατί δεν τρώτε? Φάγαμε το σκασμό το μεσημέρι. Πού? Α, να σου πούνε τα κορίτσια που δεν θέλανε να φάνε κιόλας. Δεν τα πιστεύω αυτά που ακούω. Κινητοποιήθηκε τόσος κόσμος για μας. Ναι. Και ο Χωσέ. Αυτός πρώτος. Μη χειρότερα. Και νομίζετε ότι σκοτωθήκαμε? Στην αρχή. Εγώ όμως δεν πίστεψα ότι είσαστε εσείς. Δηλαδή, ήμουν σίγουρος από πριν πει στην τηλεόραση τα ονόματα αυτών των γυναικών. Από πού είσαι σίγουρος? Γιατί αποκλείεται να είσαστε εσείς. Εξάλλου, εγώ δεν μπορεί να ήμουν ένοχος για κάτι τόσο κακό. Δεν σε κατηγορήσαμε για τίποτα. Εντάξει, αλλά η δική μου η απερισκεψία σας έκανε να φύγετε. Σας κατέστρεψα μια φορά. Δεν θα μπορούσα να είχα ξανακάνει το ίδιο. Εντάξει, τώρα δεν μας κατέστρεψες κιόλας. Μπορεί. Δεν σας φέρθηκα όμως όπως έπρεπε.
Γιατί αν είναι αλήθεια όλα αυτά για το παρελθόν μου, που είναι, δεν στάθηκα δίπλα σας σαν σωστός σύζυγος. Γιατί κοιτούσα μόνο τη δική μου την καλοπέραση. Και αγνοούσα τα δικά σας συναισθήματα και τα δικά σας θέλω. Σάβα, τι έκανες όσο λείπαμε? Μήπως διάβασες τίποτα που σε πείραξε? Γιατί? Γιατί έτσι που τα... Ακούγεσαι σαν γυναικείο περιοδικό. Αυτό. Κοίταξε, όταν βρεθείς αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να χάσεις κάποιους δικούς ανθρώπους, αναγκάζεσαι να δεις πάλι τα πράγματα από την αρχή. Αυτό έκανα κι εγώ. Είδα τα πράγματα πιο καθαρά. Και αποφάσισα ότι δεν θέλω να σας χάσω. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα δικά μου. Πάμε στα δικά σας. Τι έγινε? Μέχρι που φτάσατε? Τι κάνετε όταν χαλάς τα μάξι? Καλά, ζήσαμε φοβερή περιπέτεια. Το αυτοκίνητο μένει στη μέση του πουθενά. Τα κορίτσια παγώσανε. Τις βλέπω έτσι πανιασμένες, τους λέω: κορίτσια, μην πανικοβάλλεστε. Δεν είναι τίποτα. Δεν έχει νερό το ψυγείο. Παίρνω δύο πιτωνάκια, μόνη μου, και αρχίζω να κατηγορίζω το πιτωνάκι. Να φανταστείτε πόσο ανησυχήσαμε, κυρία, που δεν ήρθατε χθες. Αλήθεια? Ναι, γιατί τόσα χρόνια δεν έχετε λείψει ποτέ. Οπότε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βάλαμε με το μυαλό μας. Αρρωσταίνει καμιά φορά ο άνθρωπος. Άρρωστησα κι εγώ. Είστε καλύτερα τώρα, ε? Μια χαρά. Μάλιστα, μάλιστα. Πού κοιτάς? Πού κοιτάω? Κοιτάς πίσω από το αυτί μου, γιατί? Πες το. Τι να πει? Κυρία, είσαι αρήμπαμπα. Κυκλοφόρησε ότι πήγατε και κάνατε lifting. Καλά, αυτή τη σαρίμπαμπα, εγώ θα τη σκοτώσω. Γι' αυτό με κοιτάς εσύ? Ναι, αλλά δεν κάνατε. Κάνατε. Και βέβαια δεν έκανα. Βλέπεις εσύ καμιά διαφορά? Όχι. Άρα? Δεν κάνατε. Και τι θα πούμε τώρα στο γάμα 4? Έχω που έχω τα βασανά μου, θα έχω και το άγχος. Τώρα τι θα λέει το γάμα 4? Πηγαίνετε έξω. Μάλιστα. Τι θα πούμε τελικά? Ότι πήγα στο Survivor, αλλά με διώξαν την πρώτη ψηφοφορία. Αλήθεια? Πώς ήταν ο Γρηγόρης? Έξω. Τι κάνεις, Λαζάρο? Καλά. Εσείς? Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι. Είδατε τελικά που όλα τα προβλήματα ξεπερνιούνται? Ναι. Έμαθα τι έβαλες και στο χεράκι σου, όμως. Αλίμονο. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω για σας. Λαζάρο, ορίστε. Έχεις διαβάσει για σήμερα? Δεν πρόλαβα. Ήταν πολύ έντονη η χθεσινή ημέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα σε σηκώσω τότε. Ευχαριστώ. Λαζάρο. Τι? Εγώ ευχαριστώ. Εδώ που λέει οι καπνιστές πεθαίνουν πρόωρα, ποιες εννοεί? Τις πέστροφες. Αχ, τις καημένες. Καλημέρα. Κυρία Μπίλα, ήρθατε. Τάμι μου, Τάμι μου. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Και εσένα και την αρχιμαφιόζα από εδώ πέρα. Αρχιμαφιόζα είμαι εγώ? Ναι, πώς μου τα είπε όλα ο Σάββας. Εσύ δεν τα οργάνωσες όλα, δική σου ιδέα δεν ήταν? Εντάξει, κυρία Μπίλα, το καταδύναμη. Πάνω από στον κύριο Πέτρο, ότι ήρθατε. Πήγαινε, πήγαινε. Από εκείνη τουαλέτες, δεξιά είναι το κοντρόλ. Καθίστε, κυρία Βέ, καθίστε. Για πείτε μου, πώς ήταν η όλη εμπειρία? Τι να σου πω, Σύση μου, καλύτερα που γυρίσαμε. Καταρχήν τα άμαθες, θα πηγαίναμε Τουρκία. Ναι. Εγώ τους είπα να πάμε Παρίσι, Λονδίνο, οι άλλες δεν θέλανε. Λογικό, κυρία Μπία, πώς θα πηγαίνατε στο Παρίσι? Γιατί και ο Μητσοτάκης στο Παρίσι εξορίστηκε, μια χαρά δράμα πέρναγε. Εμείς έπρεπε δηλαδή και καλά να πάμε στην Τουρκία. Άσε που όλη αυτή έτσι η κατάσταση του φυγά, εμένα δεν μου πάει καθόλου. Άπαπα, έπρεπε να τρέχουμε σε καρόδρομους, έπρεπε να μην κοιμόμαστε, να κοιμόμαστε μέσα στα μάξι, να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί. Άπαπα, εσχώς. Ευτυχώς, στο γυρισμό, 2-3 τάσεις κάναμε, έδωσα και 200 αυτόγραφα. Όπα! Να με, εντάξει, όχι ότι αυτό είναι και κάτι. Όχι, δεν είναι κάτι. Όχι. Αλλά όσο να είναι στο γυρισμό, πέρασα καλύτερα. Δεν είστε εσείς για αυτά, κυρία Μπία? Δεν είμαι. Απαπαπαπαπαπα. Αν και θα μπορούσα να είμαι. Αλλά δεν θέλετε. Αυτό είναι, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω? Δεν θέλω καθόλου, δεν θέλω. Ε,
Συ. Ο Σάββας μου είπε ότι ήσουν κι εσύ, ότι τέλος πάντων βοήθησες κι εσύ να γλιτώσουμε από τη Βαρτανιάν. Συ, κι εγώ. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί έφταξα κι εγώ λίγο. Πολύ. Πολύ λίγο, ναι. Κι εγώ σε μια ρασούλα ξέρω ότι άμα πρέπει να φύγεις από μια χώρα επειδή σε κυνηγάνε και να πας κρυφά σε άλλη και μετά σε άλλη και σε άλλη, δεν είναι εύκολο. Και δεν ήθελα να το παθαίνεις κι εσύ αυτό. Κατάλαβες? Ναι. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Σίγουρα? Ναι. Πάλι καλά. Σενιόρα Σούλα, συγγνώμη που είπα στη δημοσιοτέτεια για το σενιόρ Σάββα και το Γιώκη. Κι εγώ συγγνώμη που σου έφερα τις πάστες στο πρόσωπο. Και συγγνώμη που καμιά φορά κάνω σημεία στο μαχαζί. Κι εγώ συγγνώμη που τόσο καιρό δεν σου έβαζα ένσημα. Και συγγνώμη που καμιά φορά μιλάω πολύ. Κι εγώ που σου φωνάζω. Ωρες, ώρες. Και συγγνώμη που τα λεφτά που μου έδεσες για να πληρώσουμε τη βαγγελία τα πήρα πανταλόνι. Πότε έγινε αυτό? Την Παρασκευή δεν το είπε? Όχι. Α. Τίποτα τότε. Τι τίποτα βρε, 60 ευρώ δεν σου έδωσα. Σύ, να την πληρώσω. Και να την πλήρωσες? Την πλήρωσα. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω. Συγγνώμη σου, λέει, μην παίρνεις, δεν την πλήρωσα. Πήρα παντελόνι πολύ ωραίο όμως. Αλλά άμα θες, θα πάρω να την πληρώσω τώρα. Φέρε 70 ευρώ. 60 δεν ήτανε? Και άλλους καφέδες είπε από την Παρασκευή. Αυτό ή ακρίβηναν τα παντελόνια? Ποιος το είπε? Βρέχε χάρη που. Άσε, δεν λέω τίποτα. Κάτσε εκεί που καθόσουν. Και τι να κάνω? Αυτό που έκανες και πριν. Ζήτα συγγνώμη. Θα ζητάς κι εσύ? Όχι, μόνο εσύ τώρα. Έχεις να ζητήσεις για πολλά. Ξεκίνα. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι σε αγαπάνε. Εσύ δεν θα κάνεις το ίδιο για μένα? Άνετα. Αν και εδώ που τα λέμε, εσείς δεν κάνατε τίποτα. Εμείς τρέχαμε στα ποτάμια. Στάσου! Συνεχίζετε το ειδήλιο. Βέβαια. Έχασες εχθές σκηνικά. Έχει εντείνει τις προσπάθειές της. Του αφιέρωνε τραγούδια από το κοντρόλ. Λες να γίνει τίποτα? Όχι, μωρέ, σταμάτησε ένα σοβαρό παιδί. Σπούδασε σκηνοθεσία στην Αγγλία, έχει ένα επίπεδο. Τι θα κάνουμε αυτή? Τι θα λένε? Τι? Τίποτα. Σκέφτομαι πόσο περίεργα έρχονται τα πράγματα. Μέχρι χτες ήμουν αφηγάς και σήμερα το μόνο μου πρόβλημα είναι τα αισθηματικά της Τάμπη. Δεν βαριέσαι, τέλος καλό, όλα καλά. Α, τώρα που είπες τέλος, ο Τσιτσίνκος εχθές έφερε τα τελευταία σου επεισόδια. Με πέθανε? Ναι. Πώς? Σε σκοτώνει ο παρανοϊκός εμπριστής. Α, δεν τον έπιασα τελικά. Και ποιος είναι, μαθαίνουμε? Εσύ. Εγώ. Ο παρανοϊκός εμπριστής. Δηλαδή τόσο καιρό κυνηγούσα τον εαυτό μου. Και γιατί δεν με έπιανε? Γιατί είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Δεν ήξερε ο ένας ο εαυτός τι έκανε ο άλλος. Και όταν το συνειδητοποιείς, αυτοκτονείς. Ωραία. Πώς αισθάνεσαι που άλλο ένα κομμάτι της ζωής σου τελειώνει? Νιώθω και ανακούφιση, νιώθω και συγκίνηση. Κάθε τέλος είναι περίεργο. Και το τέλος με το Σάββα. Θα πας από εκεί σήμερα? Ζήτησε να δει και τις τρεις μας. Δεν σε πειράζει? Τι να με πειράζει, αγάπη μου. Εμένα μου φτάνει που είσαι εδώ, που είσαι καλά. Και από αύριο θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη ζωή μας έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Ναι, ναι. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Κυνηγητά, αστυνομίες, ποτάμια, αηδίες. Α, να πάω να δω και σήμερα τι θέλει ο Σάββας και από αύριο όλα θα γίνουν όπως τα λες. Λοιπόν, Σάββα, γιατί μας κάλεσες? Για να μιλήσουμε. Αγχωμένο σε βλέπω. Όχι, όχι. Καθόλου αγχωμένος δεν είμαι. Ίσα-ίσα. Δεν είμαι καθόλου μπερδεμένος. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος για αυτά που θέλω να σας πω. Και μάλιστα είμαι και αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Μάλιστα.
Για πες τι θες. Να σας πω. Κάτσε να σας πω, Δεκισούλα. Αυτή γιατί άργησε. Και συγγνώμη που έβγαλα κλειδιά από το μαχασί και το βράδυ έρχομαι εδώ και παίρνω τηλέφωνο στα ξαδέρφια μου στη Ουρουχουάη. Και συγγνώμη που χάλεσα την κεραία από το καστόφωνο και τώρα δεν ανεβαίνει. Και συγγνώμη που πέρυσι έσπασα το τζάμι κατά λάθος και μετά είπα ότι το έκαναν κάτι παιδάκια με την μπάλα τους. Και συγγνώμη που... Φτάνει, δεν αντέχω άλλο, πρέπει να κλείσουμε. Έχω να πάω και στο Σάββα. Τα υπόλοιπα αύριο. Καλά. Έχεις πολλά ακόμα. Κατάλαβα, έλα από νωρίς. Λοιπόν, φύγε, θα κλείσω εγώ. Τα κλειδιά. Δεν τα έχω, τα έχασα. Δεν φέρ' τα εδώ που τα έχασες. Και τα άλλα. Ποια άλλα? Ένα ζευγάρι έβγαλες μόνο. Έτσι, μπράβο. Δρόμο τώρα. Το πρελόκυτα θα μου το δώσεις. Αυτό είναι από αυτά που έχουμε στο μαγαζί. Αχ, ναι, συγγνώμη, δεν το έλεγα αύριο. Δρόμο πριν εκραγώ. Καληνύχτα. Ναι, καλά, άντε, γεια. Τι να θέλει κι άλλος τώρα. Έχεις. Το κεφάλι μου. Γιατί? Πού να στα λέω. Να συνεχίσω τώρα. Ναι, ναι, συνέχισε, συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν τον τελευταίο καιρό, και ιδιαίτερα μετά τα προθεσινά, κάθισα και φιλοσόφησα τη ζωή. Και κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο στο πλευρό σου. Σωστά. Σωστά. Μόνο που εγώ αυτό δεν το ήξερα πριν. Τώρα το έμαθα. Και το σημαντικότερο είναι ότι τώρα ξέρω ποιος θέλω να είναι αυτός ο άνθρωπος. Και ποιος θέλεις να είναι αυτός ο άνθρωπος? Κάποιοι από εσάς. Κοίτα, Σάβα. Εμείς έχουμε ένα παρελθόν που δεν μπορεί να... Μισό λεπτό, ρε παιδί. Μάσε με να τελειώσω. Τι δεν μπορεί, να σβηστεί? Γιατί? Εγώ από τον καιρό που σβήστηκε το παρελθόν μου έγινα καλύτερος άνθρωπος. Εσείς το είπατε. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και με εσάς? Τι ακριβώς θες να πεις δηλαδή για να καταλάβουμε? Θέλω να ζήσουμε μαζί. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τέσσερις άνθρωποι σε αυτό το σπίτι. Γιατί παλιότερα πώς ζούσαμε. Τώρα εσύ με ποιον είσαι? Με κανέναν, απλώς μια διαπίστωση κάνω. Α, στο χειρότερο. Όχι, χωράμε, χωράμε. Δεν είναι θέμα χωρίς. Κοίταξε, μην το προχωράς. Όχι, εντάξει. Σουλά, εσύ γιατί δεν μιλάς? Δεν μπορώ, έχεις πάει στο κεφάλι μου από τον πόνο. Άλλωστε, περιμένω να δω που θα καταλήξει. Πάντως, να ζούμε και οι τέσσερις εδώ μέσα αποκλείεται. Μα εγώ δεν είπα και οι τέσσερις. Με μία από εσάς. Και μάλιστα όχι απλώς τα ζούμε. Θέλω να την παντρευτώ. Ποια? Όποια θέλει. Δηλαδή τώρα κάνεις πρόταση γάμου? Ακριβώς. Σε ποια? Δεν έχω καταλάβει. Σε όποια θέλει. Κοιτάξτε, είμαι εδώ για όποια θέλει να μ' αγαπήσει και να ζήσει μαζί μου. Εγώ έτσι κι αλλιώς σας αγαπάω το ίδιο και τις τρεις. Σάβα, ή έχεις τρελαθεί ή έγινες μουσουλμάνος. Τίποτα από τα δύο. Απλώς, όποια και αν με παντρευτεί, θα ξέρει ότι θα ζήσει μαζί μου ευτυχισμένη και ότι δεν πρόκειται να γυρίσω να κοιτάξω ποτέ άλλη. Γιατί θα μου φτάνει να έχω αυτή στο πλευρό μου. Θα αγαπάω βέβαια πάντα και τις άλλες δύο. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κάνω τίποτα γιατί θα ήξερα ότι θα σας χάσω και τις τρεις. Έχει άλλο παυσίπονο? Ναι, και εγώ χρειάζομαι ένα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τον καιρό που έμεινα μόνος μου δεν έκανα τίποτα άλλο από το να σας σκέφτομαι? Ούτε γύρισα να κοιτάξω κάποια άλλη, ούτε σκέφτηκα να γυρίσω στα παλιά, ούτε να φτιάξω τη ζωή μου με κάποια καινούργια. Με τη Σαμπίνα για παράδειγμα, και ας είχα την ευκαιρία. Θέλω να κάνω μια νέα αρχή, αλλά μαζί σας. Γυρνώντας τα παλιά όμως. Γιατί κακό είναι? Και κάνω μια καινούργια αρχή και διορθώνω τα λάθη του παρελθόντος. Δύο σε ένα. Ακριβώς. Σαν αυτά που λες είναι παράλογα. Δεν μου λες, αν σου έλεγα πριν από 5 μήνες ότι εσύ θα γινώσεις ένα κολλητή με την Πία και τη Σούλα, παράλογο δεν το βρίσκεις και αυτό? Σας αγαπάω. Και δεν τρέπομαι να το πω. Και ούτε έχω σκοπό να κρύβομαι να σας λέω ψέματα όπως παλιά. Αυτά πάει, τα έκανα και δεν τα ξανακάνω. Σας αγαπάω και θέλω να σας κάνω ευτυχισμένες. Κάποια θα γυρίσει. Όπως ήμουν σίγουρος ότι αποκλείεται να είχατε χαθεί σε αυτό το τροχαίο, έτσι είμαι σίγουρος ότι η αγάπη που νιώθω για εσάς δεν μπορεί να χαθεί. Θα είμαι εδώ και θα περιμένω.
Λαζάρο, τι είναι αυτά? Λουλούδια. Εσύ τα έστειλες? Όχι. Τότε ποιο? Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Πού να ξέρω εγώ. Έχει και κάρτα. Για σένα, Σάββας. Τι είναι αυτά, κυρία? Από πού και σπου σας θέλει λουλούδια, κύριος Κατσίκης? Άντρας μου ήταν. Ήταν! Δεν είναι! Λαζάρο, τι θέλεις τώρα, μπορείς να μου πεις? Γιατί σας στέλνει λουλούδια ο κύριος Κατσίκης, είπα! Βοήθησε με να τα μαζέψουμε και άστα πολλά-πολλά! Δεν κάνω τίποτα! Δεν θα μαζεύω εγώ τα λουλούδια του πρώην σας! Oh. Oh. Τι είναι αυτά, κυρία? Λουλούδια. Και ποιος τα έφερε? Δεν είπες τίποτα? Φύτρωσαν. Από μόνα τους. Θα κάνουμε για την άνοιξη της Πράγας σήμερα στην ιστορία και τα έφερε, κυρία, για να μας βάλει στο κλίμα. Ευχαριστώ, Λαζάρο. Δεν θέλω να με ευχαριστείτε. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα με τα λουλούδια. Άντε πηγαίνετε στη θέση σας για μάθημα. Είχε δίκιο τελικά εσύ, ο μπαμπά. Και ποιο πράγμα? Δεν κατάλαβες. Έκανε λίφθινγκ. Απλώς βγήκε γρήγορα από την κλινική και της φέρνουν εδώ τα λουλούδια. 3.842. Τι είναι όλα αυτά? Λουλούδια! Για ποιον? Μπορεί να μου τα στέλνει ο Σταμάτης. 3.842. Για σένα, Σάββας. Μη χειρότερα. Πάρτε τα! Και αυτήν μαζί που τα ποτίζει, είμαι αλλεργική. Στην τάμη στα λουλούδια. Και στα δύο. Και πού να τα πάω? Δεν ξέρω. Καταρχήν, τι δουλειά έχει ο Σάββας να σας στέλνει 3.842. Τόσα να είναι τα τριγλυκερίδια σου, με έπληξες πια. Κάτσε να πάρω τις άλλες ένα τηλέφωνο. Το ξέρω. Και εδώ το ίδιο ακριβώς γίνεται από το πρωί. Καλά, έχει τρελαθεί τελείως. Νομίζω πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Θα πάρεις εσύ την Κέτη. 3.842. Σκάσε! Έλα, μ' ακούς? Ναι, ναι, θα την πάρω εγώ. Μόλις τελειώσετε, περάστε από το μαγαζί. Σενιόρα, σου να πείτε τι πολλά. Φέρτα εδώ. Πορκέ εμένα είναι. Τι λες, βρε? Αφού λέει, για σένα, Σάββας. Εμένα εννοεί. Εμένα εννοεί. Μου τα στέλνει με την πάω στο στρατό. Στο στρατό θα πας, λουλούδια θα σου έστελνε. Τι θα μου έστελνε? Κάλτσες. Εσύ είναι γιατί να σου στέλνει λουλούδια, σενιόρ Σάββας. Έλατε. Έλα, γιατί, η Σούλα είμαι, σε διακόπτω? Όχι, όχι, διάλειμμα έχουμε. Μιλούσα με την Πία και... Α, σου έστειλε και σένα. Και πώς αντέδρασες? Εγώ, λογικά. Άλλοι τα έχουν πάρει. Λαζάρου, παιδί μου, μπορείς να μην κάνεις τόση φασαρία γιατί μιλάω στο τηλέφωνο? Δεν μου είπατε να τις πετάξω? Βεβαίως, γι' αυτό και φέραμε τις σακούλες. Πρέπει να τις πατήσω πρώτα. Αλλιώς δεν θα χωράνε. Καλά. Για πες, τι καμπινέσατε. Θα έρθει από εκεί. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Και γιατί δεν ήρθε τελικά? Δεν αισθανόταν πολύ καλά. Τι έχει? Δεν ξέρω. Πάντως έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με το Σάββα έχει αρχίσει να την επηρεάζει. Μίλησες εσύ καθόλου μαζί του? Μου έστειλε 10 μηνύματα και με πήρε 4 φορές τηλέφωνο. Και εμένα και την Κέτη. Και εμένα. Και είμαι σίγουρη ότι έγραψε και στις 3 τα ίδια. Καλά, μας περνάει για χαζές. Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Τον δικαιολογείς? Όχι, αλλά πώς να σου το εξηγήσω. Όσο παράλογα και αν είναι αυτά που κάνει, εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος είναι απόλυτα ειλικρινής. Να τη βράσω τέτοια ειλικρίνεια. Μην το λες. Ρώτα και εμένα που έχω ακούσει τα περισσότερα ψέματα από όλες από αυτόν. Από τον παλιό το Σάββα, 1000 φορές προτιμώ ασυζητητή την τελευταία έκδοση, την βελτιωμένη. Εντάξει. Αλλά δεν αισθάνεσαι ότι είναι υποτιμητικό να μας συμπεριφέρεται έτσι? Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο υποτιμητικό να έχει ζήσει και με τις 3 τα ίδια και να διάλεγε τη μία. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω, αλλά. Κάποτε περιμέναμε να ακούσουμε αυτά τα λόγια από το Σάββα και δεν τα έλεγε. Και τώρα. Τώρα τα ακούμε. Με τον πιο παρανοϊκό τρόπο και στην πιο ακατάλληλη στιγμή. Δεν βαριέσαι. Η ιστορία με το Σάββα είναι αρχαία υπόθεση. Να, καλή ώρα στον Ταγαλματίδη από εδώ μέσα. Πουλάνε όμως ακόμα. Τι θες να πεις? Τίποτα.
Σκέφτεσαι να... Εγώ? Εγώ έχω βρει τον άνθρωπο να ξαναρχίσω τη ζωή μου. Φεύγω και από τη σειρά. Πότε? Και όπου να είναι. Θα πιάσω δουλειά σε θέατρο. Ο Γιώργος ξέρει έναν πολύ καλό σκηνοθέτη, το Μπέτρο, το Σικελιανό. Κάνει εξαιρετικές δουλειές στο θέατρο. Μου έδωσε και κείμενο, αύριο θα συναντηθούμε. Τέλεια! Είναι πολύ ωραίο να ξαναρχίσεις τη ζωή σου. Τώρα δεν ξέρω αν κι εγώ ήμουν στη δική σου τη θέση. Γιατί τι έχει η δική μου η θέση? Στη σκέτη στη θέση, θέλω να πω. Α. Και? Αν ήσουν στη θέση της σκέτης, τι? Τίποτα. Πώς θα φέρνει όμως η ζωή, ε? Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα καθόμασταν εμείς εδώ τώρα να μιλάμε για το Σάββατζ όπως μιλάμε. Και να μην μπορούμε να βγάλουμε και άκρη. Ναι, όχι. Άκρη βγάζουμε. Καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω καταλάβει κάτι στα καινούργια τα σενάρια. Τι πράγμα? Γεια σας! Βρε καλώστη! Η κυρία Μπέκου δεν είναι εδώ? Στο μακιγιάζ. Δεν είναι εδώ η κυρία Μπέκου? Στο μακιγιάζ είπαμε. Η κυρία Μπέκου δεν είναι εδώ? Καλά με δουλεύει, σου λέω δεν είναι εδώ. Εγώ ρωτάω το Σταμάτη. Α. Και σου απαντάω εγώ και σου λέω πως δεν είναι εδώ και καλά θα κάνεις να την αφήσεις ήσυχη. Έχει περάσει αν δει κάποιος. Αυτός ο σκηνοθέτης από το θέατρο? Τώρα ποιον ρωτάς? Εσάς. Ναι, αυτός. Τι θες? Έχω μια απορία. Αλλά μπορείτε να με βοηθήσετε κι εσείς. Λοιπόν, Μπία, σου άρεσε το έργο? Πάρα πολύ. Μου άρεσε φοβερά το έργο, Πέτρο. Μπορώ να σε λέω Πέτρο, ε? Φυσικά. Είσαστε και φίλοι με τον Γιώργο, οπότε και εγώ αισθάνομαι... Καταλαβαίνεις. Ξέρω. Έχεις ξανακάνει θέατρο? Το 94. Είχα παίξει στο Πασόκ Νουδού. Όχι, δεν έχω ξανακάνει θέατρο. Ποτέ. Γι' αυτό χαίρομαι που τώρα ξεκινάω μαζί σου. Είσαι πολύ τυχερή. Ξέρεις ότι έχουμε κλείσει τους καλύτερους ηθοποιούς. Την Αταλία, την Τζόνι. Εξαιρετική. Τη Φέντρα, τη Λουγκάκου. Εξαιρετική. Το Γιάννη, τον Καραβά. Εξαιρετική. Δηλαδή, εξαιρετικός. Κάτι είχε ακουστεί βέβαια για το Γιάννη και το Σπύρο το Τζανίδη, αλλά και πάλι εξαιρετικός. Όχι εξαιρετική. Θα είναι και ο Σπύρος μαζί μας. Όχι που δεν θα ήταν. Και βέβαια η Ελεάνα Υπάτσιο. Αυτό το τέρας υποκριτικής. Τέρας η Ελεάνα. Τέρας. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, Πέτρο. Φυσικά. Εμένα για ποιο ρόλο με σκέφτεσαι? Εσύ ποιο ρόλο θα ήθελες να παίξεις? Εγώ τι να πω, όλη η γυναική ρόλη είναι εξαιρετική. Η αλήθεια είναι ότι έχω ζωγραφίσει στους γυναικείους ρόλους. Το ξέρεις ότι το έργο είναι δικό μου. Ναι, πώς, το γράφει πάνω πριν από το τίτλο, έχει το όνομά σου εδώ. Εσένα λοιπόν, Μπία, σε σκέφτομαι για το ρόλο της Μαρίας. Της Μαρίας? Ναι. Με βοηθάς λίγο? Είπες ότι το διάβασες το έργο, δεν το διάβασες? Το έργο το διάβασα. Το ρόλο της Μαρίας δεν είδα πουθενά. Η υπηρέτρια στην τρίτη πράξη. Αυτή που φαίνεται το χάπι? Ναι. Μαρία τη λένε? Ναι. Χάρηκα. Πώς γίνεται η Βερόνικα Δεσίλα να είναι και παρανοϊκός εμπρίστης μαζί? Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είπαμε ότι είναι διχασμένη προσωπικότητα. Πέρσι σε ένα επεισόδιο είδαμε τον παρανοϊκό εμπριστή να παίρνει τηλέφωνο στη Βερόνικα και αυτή το απάντησε και μιλούσαν. Ακριβώς, το 3842. Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό το νούμερο. Και έχουμε δει και τη σκηνή που η Βερόνικα τον παρακολουθεί. Σε εργοστάσιο! Αλλά αυτός ξεφεύγει. Και όταν ο παρανοϊκός εμπριστής συναντήθηκε με τη Δαλιδά, έβγαλε τη μάσκα. Αν η Δαλιδά έβλεπε ότι ήταν η Βερόνικα, δεν θα το έλεγε. Και εκτός από τη Δαλιδά τον είδε και η Νεφερτίτη. Πριν 25 επεισόδια. Στην τελευταία σκηνή του επεισοδίου. Σταμάτη! Ναι. Σ' αγαπάω! Κι εγώ. Καλώς όρισες έρωτα με τα κρύδα στα χέρια. Άκουνε τις πια. Δεν μπορεί να έχω κλείσει αυτές τις οποίους και να βάλω εσένα πάνω από αυτές. Αυτές γράφουν ιστορία στο θέατρο. Ενώ εσύ τόσα χρόνια στο καθημερινό έχεις καεί. Δεν το καταλαβαίνεις? Ναι, αλλά και εγώ είμαι τόσα χρόνια στον χώρο και... Κάνοντας τι?
Την πήρα εγώ. Πήρα εγώ. Έστω. Κουβέντησε και με τον Γιώργο. Και συμφώνησε και αυτός ότι πρέπει να κάνεις κάτι μικρό. Ναι, αλλά όχι και μια ατάκα. Να φέρνω το χάπι. Αν μια μέρα μου πέσει το χάπι κάτω, δεν θα έχω ρόλο. Τι περίμενες δηλαδή? Να κάνεις μονολόγους σαν και αυτούς που λες εδώ? Όχι και αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνω κάτι τόσο ασήμαντο. Γιατί? Αυτό που κάνεις εδώ είναι σημαντικό. Θα είσαι στον ίδιο θίασο με την Ελεάνα την Μπάτσιου. Και θα είσαι πρωταγωνίστρια. Κυρίως, δρόμο. Εσύ ποια είσαι? Η Ελεάνα η Μπάτσιου, πάντως δεν είμαι. Και καλύτερα, γιατί θα πρέπει να σου κάτσω κιόλας. Τι? Την πηδάς, πουλάκι μου, δεν την πηδάς. Γι' αυτό την έχεις και πρωταγωνίστρια. Εσύ, τι κάνεις εδώ? Εσείς τι κάνετε εδώ, κυρία Μπία? Θα αφήσετε αυτόν τον καραγκιόζη να σας προσβάλλει έτσι? Όχι. Α. Άκου, Πέτρο. Νομίζω ότι τελικά δεν θα συνεργαστούμε. Και ο ρόλος δεν λέει και το εργάκι μεταξύ μας τσιτσίγκος χωρίς κράνος είναι. 30 μελοδράματα ανακατεμένα. Δεν περίμενα ποτέ να έχω τέτοια αντιμετώπιση. Ούτε κι εγώ, και δεν μου άξιζε κιόλας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Από αυτή τη δουλειά ζω τόσα χρόνια. Και δεν την πήρα γιατί είχα κοιμηθεί με το σκηνοθέτη. Μετά έγινε αυτό. Σωστά. Χάρηκα. Φιλιά στην Ελεάνα το τέρας. Μα καλά τρελάθηκε ο άλλος. Σας τον έστειλε αυτόν εδώ πέρα. Καλά έτσι και τον πετύχω σε καμία αγωνία. Το είχα ανοίξει το κεφάλι στα δύο. Τελείωσε. Εσύ. Ορίστε. Μ' αφήνεις λίγο μόνο μου? Καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω. Έτσι δεν είναι? Ποια ήταν αυτή? Η μαμά της Χουανίτας. Της φίλης σου? Και τι ήθελε? Καταρχήν, γιατί με κοιτούσε έτσι? Να σου πω, η Χουανίτα τα έχει με μια κοπέλα, τη Αλεχάνδρα. Με τι τα έχει η Χουανίτα? Με τη Αλεχάνδρα. Και μόλις το έμαθε η μαμά της, τρελάθηκε. Λογικό. Και ήθελε να μάθει με ποια τα έχει πλέξει η κόρη της. Αλλά άμα έβλεπε τη Αλεχάνδρα, θα τρόμασε. Γιατί? Άμα έβλεπε τη Αλεχάνδρα, και εσύ θα τρόμασες. Οπότε δεν μπορούσαμε να τη δείξουμε τη Αλεχάνδρα και δείξαμε εσένα η Αλεχάνδρα. Πότε? Τώρα. Της είπες ότι εγώ τα έχω με την κόρη της? Ναι, και της άρεσες. Αυτό ήτανε. Ως εδώ και μη παρέχει. Γιατί, σενιόρα Ζούλα, τι πειράζει? Χάρηκε και η γυναίκα. Η γυναίκα μπορεί να χάρει, και εγώ όμως έγινα εξωφρενών. Μα τι πειράζει να πούμε ότι τα έχεις με τη Χουανίδα, αφού δεν έχεις άντρα? Δεν έχω και τι δεν θέλω να έχω. Αμα ήθελα. Τι? Τίποτα. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Τι πειράζει? Εξαφανίσου πριν τα ακούσεις. Μας κάλεσε και για φαγητό το βράδυ. Άκουσε, εκεί δεν έχω άντρα. Και μόνη μου έρχομαι, μόνη μου φεύγω. Σας αγαπάω. Και δεν τρέπομαι να το πω. Και ούτε έχω σκοπό να κρύβομαι ή να σας λέω ψέματα όπως παλιά. Αυτά τα έκανα και δεν τα ξανακάνω. Μπορώ να σας κάνω ευτυχισμένες και δεν θα το βάλω κάτω. Κάποια θα γυρίσει. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Μόνη σου έρχεσαι, μόνη σου φεύγεις. Έτοιμη? Σε λίγο. Πώς πήγε η συνάντηση με τον Πέτρο? Μια χαρά. Είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης. Είναι η καλύτερη αρχή που θα μπορούσε να κάνεις. Ναι, ναι. Ξέρω. Σε περιμένω έξω. Ναι. Ή μάλλον... όχι. Καλύτερα να μην περιμένεις, Γιώργο. Φύγε. Was there anything on the other side of that kiss that leads you to believe that this chase will end happily?
Ήρθες. Ήρθες εσύ, τι άλλο θέλω, πέρα από σένα, τι ζητώ. Ήρθες εσύ, τι άλλο θέλω, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.